τα πρόστιμα 15 Απριλίου καταργούνται για τους ανεμβολίαστους άνω των 60. Για την ακρίβεια αναστέλλονται ως 31/8 και θα επανεξεταστεί το μέτρο το συγκεκριμένο από το Σεπτέμβριο. Άρα σε μια πρώτη φάση έχουμε αναστολή του προστίμου για άνω των 60 μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και το Σεπτέμβριο βάσει της επιδημιολογικής κατάστασης θα επανεξεταστεί. Κύριε Παπαδάκη, όλα τα μέτρα που τώρα θα μπουν σε αναστολή ως το καλοκαίρι, το σύνολό τους θα επανεξεταστούν το Σεπτέμβριο. Δηλαδή δεν μιλάμε για κατάργηση των μέτρων, μιλάμε για αναστολή βάσει της επιδημιολογικής εικόνας και του καλοκαιριού. Εξετάζεται από τις 18 Απριλίου να καταργηθεί το πιστοποιητικό εμβολιασμού, αλλά δεν μας έδωσε απάντηση. Και το rapid test για τους ανεμβολίαστους για εξωτερικούς χώρους στην εστίαση. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού παραμένει κανονικά, γιατί είναι πιστοποιητικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ισχύει. Αυτό που εξετάζεται και θα φανεί με βάση και την επιδημιολογική εικόνα είναι για την περίοδο του καλοκαιριού, δηλαδή είτε από 18 Απριλίου που λέτε είτε από το Μάιο, η πρόσβαση στους χώρους και κατά βάση σε εξωτερικούς χώρους να γίνεται χωρίς την ανάγκη επίδειξης. Μόνο στους εξωτερικούς ή και στους εσωτερικούς. Και στους εσωτερικούς και στους εξωτερικούς συνολικά για το καλοκαίρι. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα τύχει αντικείμενο πολύ συγκεκριμένη συζήτηση στην Επιτροπή Ειδικών. Γενικότερα, συνολικά εξετάζονται και για λόγους επιδημιολογικούς και για λόγους δημόσιας υγείας το καλοκαίρι να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα μέτρα γίνεται, αλλά το σύνολο αυτών των μέτρων θα επανεξεταστούν. Είπατε από το φθινόπωρο. Το θέμα είναι πώς θα τα επιδημιολογικά δεδομένα, κύριε Υπουργέ. Να σας πω γιατί. Γιατί υπάρχει κόσμος που λέει ότι πάμε να θυσιάσουμε πάλι την υγεία του λαού για τον τουρισμό. Ναι. Το θέμα είναι τα επιδημιολογικά δεδομένα να είναι τέτοια που να μπορούν να επιτρέψουν κάτι. Το οποίο και εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνει.